Στην Αρκαδία τώρα, εθελοντική δεντροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου στη θέση Ραπούνη μεταξύ Χρυσοβιτσίου Στεμνίτσα στο Μέναλο, όπου και θα φυτευτούν 5.000 δέντρα, πεύκα και έλατα σε καμένες εκτάσεις της Αρκαδίας σε μια προσπάθεια αναδάσωσής τους με κεντρικό σύνθημα «Δίνουμε ζωή στο Μέναλο». Η πρωτοβουλιανική στην περιφέρεια Πελοποννήσου, πολιτική προστασία Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και η δεντροφύτευση γίνεται για δεύτερη χρονιά με τη συμμετοχή μεταξύ άλλων της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά μια προσπάθεια αναδάσωσης στις καμένες περιοχές της πατρίδας μας της Αρκαδίας και με το σύνθημα «Δίνουμε ζωή στο Μέναλο» φέτος κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια αναδάσωσης σε μια πληγωμένη περιοχή του Μενάλου, στην περιοχή του Ραπουνίου που είναι μετά το Χρυσοβίτσι πηγαίνοντας προς Στεμνίτσα. Έτσι λοιπόν, εμείς διοργανώνουμε σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου το Τμήμα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και έχουμε συνεργάτες, υποστηριχτές, κυρίως την πυροσβεστική υπηρεσία και ευχαριστούμε δημόσια και τον διοικητή κύριο Λαρέτζο Θοδωρή, το φίλο μας που είναι εδώ δίπλα μαζί μου, αλλά και όλα τα στελέχη και τους πυροσβέστες, οι οποίοι θα είναι η αιχμή του δόρατος κατά την δεντροφύτευση που θα γίνει την Κυριακή 26 Απριλίου στο Μέναλο. Όλη αυτή η προσπάθεια η οποία γίνεται θα πρέπει να καθιερωθεί ως θεσμός και από τους Δήμους και από άλλους φορείς, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε περισσότερες εκτάσεις, γιατί θεωρώ εκτός από το Μέναλο είναι και άλλες περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, που αποτελούν για την Αρκαδία όλες αυτές τις περιοχές και το Μέναλο έναν κύριο πνεύμονα οξυγόνου και πολιτισμού.